Κύριε Ντουνιαδάκη, σφίγγει ο κλοιός για τους κατοίκους του Κιέβου. Έτσι. Ετοιμάζονται ξανά μέσα στα σπίτια τους. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι αύριο, όπως με ενημερώνουν. Πού πάει το πράγμα? Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι τραγική φυσικά και να πάρω τη σκητάλη από τα προηγούμενα που λέγαμε. Θύματα υπάρχουν και στον ουκρανικό λαό και φυσικά και στους επιτιθέμενους, το ρωσικό στρατό. Είναι ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος για μένα. Ένας καθαρά ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Οδηγηθήκαμε εδώ με τραγικά, ξαναλέμε, αποτελέσματα για τους λαούς. Οδηγηθήκαμε από την πολιτική που ισχύει. Αυτό που λένε οι κλασικοί, ότι ο πόλεμος είναι συνέχεια της πολιτικής. Ποια ήταν η πολιτική της Δύσης, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τα είδαμε πριν από 8 χρόνια, είπαμε, το 2014, έγινε πραξικόπημα στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος. Δεν είμαι. Έγινε πραξικόπημα. Άλλαξε η κυβέρνηση. Από τότε έχουμε αυτό το καθεστώς το σημερινό, που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Από την άλλη μεριά, οι δυτικοί, το ΝΑΤΟ, έχουν φτάσει βέβαια στα σύνορα με την Ουκρανία, όλα πρώην βαλτικές χώρες, πρώην σοβιετικές δημοκρατίες έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το ΝΑΤΟ έχει συσσωρεύσει στρατεύματα, ειδικά στις περιοχές εκεί των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, στη Βαλτική, πλοία, αεροσκάφη. Υπήρξε μετά το 2014 και τα γεγονότα τότε της Κρυμαίας και τα λοιπά, μια προωθημένη, λένε, στο ΝΑΤΟ αμυντική διάταξη, η οποία συνεχώς επαυξάνεται, συνεχώς εμπλουτίζεται με αεροσκάφη από όλες τις χώρες. Έχουν φτάσει και τα F-35 και τα διαλαλεί το ΝΑΤΟ, είτε από την Αμερική είτε από τις άλλες χώρες. Ακόμα και εδώ, σε εμάς, στα Βαλκάνια, η Ρουμανία. Και εξοπλίζεται... ο κύριος Σόλτς το ανέφερε για το F-35. Δεν είπε θα τα πάρει ή θα τα... Αλλά το ανέφερε στην ιστορική, όπως χαρακτηρίστηκε η ομιλία του για το εξοπλιστικό σύστημα της Γερμανίας. Είπε και F-35 μέσα. Βεβαίως, γιατί όχι. 100 δισεκατομμύρια η Γερμανία. Τι λέμε τώρα? Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που... Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος? Αν εξοπλιστεί και η Γερμανία με όλο αυτό το τεράστιο, αξιοποιώντας τόσα χρήματα, τι θα συμβεί? Και βέβαια πιο πέρα στον ορίζοντα έχουμε και τον Ειρηνικό ωκεανό με την Κίνα. Ο ρόλος της οποίας ποιος είναι τώρα, γιατί δείχνει να μην έχει πάρει ξεκάθαρη θέση. Κοιτάξτε να δείτε. Τόσο η Ρωσία, γιατί είπα προηγουμένως τι έκαναν οι Δυτικοί. Ναι. Και η Ρωσία τώρα, γιατί θέλει, βάζει θέμα για την Ουκρανία και έκανε αυτή την εισβολή που στέλνει τον κόσμο στην προσφυγιά, καταστρέφει υποδομές κτλ. Κάπου αποβλέπει. Είναι η πολιτική της αυτή. Αποβλέπει να κερδίσει αγορές, φτάνει να αναζητήσει και τις πρώην δημοκρατίες, τις σοβιετικές, να τις φέρει υπό την επιρροή της. Η Ουκρανία είναι σιτοβολώνας, όπως πάντα λέγαμε, είναι διαμετακομιστικό κέντρο, είναι κόμβος αγωγών αερίου. Είναι αυτό που πρέπει να το θυμηθούμε και εδώ οι συμπατριώτες μας. Και οι εδώ κυβερνήσεις θέλουν την Ελλάδα να την κάνουν κόμβο
μεταφοράς ενεργειακών πρώτων υλών. Πάντως, για να εξασφαλίσουν τάχα την ειρήνη. Στην Ουκρανία εξασφαλίστηκε η ειρήνη. Να προσθέσω κάτι στη συζήτησή μας, Λίνα, αν μου επιτρέπεις. Ναι, βέβαια. Διότι αυτή την ώρα βλέπω όλα τα χρηματιστήρια, τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης να πέφτουν κατά 3%, ενώ έχει σπάσει και το φράγμα των 100 δολαρίων το πετρέλαιο, τόσο το Brent όσο και το αργό. Αυτό σημαίνει, αυτό γίνεται τα τελευταία λεπτά και την τελευταία ώρα. Αυτό δείχνει ενδεχομένως, μου λένε οι χρηματιστηριακοί αναλυτές, ότι κάτι φοβούνται ξανά οι αγορές. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη νέα κατακρύμνηση και την εκτόξευση του πετρελαίου. Και το φυσικό αέριο έχει ανέβει. Άρα κάτι βλέπουν. Προφανώς σε επιχειρησιακό επίπεδο ή ότι δεν μπορούν να καταλήξουν άμεσα οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, κύριε Ντουνιαδάκη. Ναι, ναι. Μα το είπε ο συναδελφός σας προηγουμένως. Ο Μεντβέρτεφ, αν το λέω σωστά, ναι. Τι είπε, ότι τα οικονομικά ζητήματα, οι οικονομικές κυρώσεις μπορούν πολύ γρήγορα να γενικευθεί ένας πόλεμος, να μετατραπούν σε πραγματικό πόλεμο. Δηλαδή δεν είναι αμυντική και η τακτική του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα εκεί υπολογίστε και την Ελλάδα. Δεν είναι αμυντική αυτή η πολιτική. Έχουμε φτάσει στο παρακάτι από ένα γενικευμένο πόλεμο. Κάποιοι το έλεγαν αυτό. Το έλεγαν. Ο Πούτιν είναι μέρες τώρα που έχει απειλήσει για χρήση των πυρηνικών όπλων. Επειδή το έχουμε και στον τίτλο μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΟΗΕ, είναι 536 άμαχοι νεκροί, τουλάχιστον 536 άμαχοι νεκροί. Μεταξύ τους είναι και βρίσκονται και 13 παιδιά, δυστυχώς. Είναι ο τραγικός απολογισμός. Δεν ξέρω αν υπολογίζουμε. Είναι στοιχεία του ΟΗΕ. Μιλάει για Ουκρανούς ή και Ρώσους. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό το χαρακτηριστικό που το αναφέρουμε. Μιλάει για άμαχους. Μιλάει για άμαχους. Λοιπόν, μιλάει για άμαχους νεκρούς, επομένως είναι Ουκρανοί. Ναι. Λοιπόν, μία είδηση που μόλις διαβάζω. Η Ιταλική πρεσβεία μεταφέρεται από το Κίεβο στο Λβίβ εξαιτίας της κλιμακούμενης έντασης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα. Και δεν ξέρω αν, Θανάση, έχεις κάποια νεότερη πληροφόρηση για αυτόν τον νέο γύρο συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας, αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Ντουνιαδάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή σας στην ενημερωτική. Να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας, αν μου επιτρέπετε, στον Ουκρανικό λαό και να σημειώσουμε για άλλη μια φορά. Έχουμε δύο λαούς αντιμέτωπους που χάνονται ζωές, ενώ πριν μερικές δεκαετίες ζούσαν ειρηνικά υπό τη Σοβιετική Ένωση τότε.